Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για την κακοκαιρία Ντάνιελ που έχει ξεκινήσει να πλήττει ήδη ορισμένες περιοχές και αναμένεται να μας ταλαιπωρήσει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Από το πρωί βροχές και δυνατός αέρας έχουν ξεκινήσει σε Βόλο και Πύλιο στο νομό ενώ σταδιακά τα έντονα φαινόμενα με ισχυρές και πολύ βροχοπτώσεις κατέβηκαν και στη Λαμία. Ισχυρές καταιγίδες καταγράφονται και σε νησιά του Ιωνίου, με την κέρκυρα να αντιμετωπίζει πρόβλημα ηλεκτροδότηση. Το σύστημα καταγραφής κεραυνών ZEVS του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε περισσότερους από 7.000 κεραυνούς. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 6.30 το απόγευμα καταγράφηκε στη Ζαγορά και είναι ίσο με 103 χιλιοστά. Όπως έχει σημειωθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση του ΜΕΤΕΟ, η περιοχή της αγοράς και της μαγνησίας γενικότερα περιλαμβάνονται σε αυτές όπου αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Οι μετεωρολόγοι έχουν ήδη προειδοποιήσει πως τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα θα χτυπήσουν τις επόμενες ώρες τους νομούς μαγνησίας και Φθιώτιδας στο πρωτοκύμα έντονης κακοκαιρίας. Η ξαφνική νεροποντή που προηγήθηκε φούσκωσε το χήμαρο στη Λαμία, ο οποίος τι προηγούμενες ημέρες ήταν προσπελάσιμος με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην αντιληφθεί άμεσα τον κίνδυνο και να παρασυρθεί για αρκετά μέτρα. Ο 43χρονος κατάφερε και σκαρφάλωσε μόνος του στην οροφή και οι πυροσβέστες ολοκλήρωσαν τον απεγκλωβισμό του.